Έως τώρα γνωρίζαμε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων ως έναν τρόπο για πιο οικονομική παραγωγή ενέργειας. Η εγκατάσταση του πρώτου στην Ελλάδα φωτοβολταϊκού συστήματος με εικονική αυτοπαραγωγή θα στηρίξει κοινωνικές δομές και γενιάζει μια νέα εποχή στη σχέση τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Στόχος συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Greenpeace είναι να αναδειχθεί ως μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής η ηλιακή ενέργεια. Η διαφορά που προκύπτει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ και την ιδιοπαραγωγή με το ρεύμα αυτό με τα φωτοβολταϊκά πάει από ωφελία κάποιες άλλες οργάνωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαφορά αυτή θα πρημοδοτήσει, αν θέλετε, τη λειτουργία του ξενώνα κατουμένων γυναικών. Στόχος της περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι να εξοικονομούνται κάθε χρόνο 1.000 με 1.500 ευρώ από τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος με εικονική αυτοπαραγωγή. Από τα χρήματα αυτά, το 40% να πηγαίνει στο Δήμο για επανεπένδυση, ένα 30% για την κάλυψη δαπανών των σχολείων και το υπόλοιπο 30% για τις ανάγκες του κοινωνικού προγράμματος του Δήμου. Ανοίγει μια καινούργια εποχή αυτή η συνεργασία, η εποχή όπου μέσα από την εικονική αυτοπαραγωγή ο Δήμος Θεσσαλονίκης αρχικά και ελπίζουμε στη συνέχεια με το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και άλλοι Δήμοι να μπορεί να παράγει καθαρή ενέργεια και τα ωφέλη από την εξοικονόμηση αυτή να πάνε σε κοινοφελείς σκοπούς να συμβάλλουν στο κοινωνικό έργο του Δήμου. Χρειαζόμαστε μια ενεργειακή δημοκρατία.